πραγματικά ή την θέλει με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Ο κύριος Σαμαράς νομίζω ότι θέλει μια κυβέρνηση με ελάχιστη ή απομειωμένη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να την φορτώσει στο ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ από την άλλη πλευρά θέλει μια συνέχιση της προηγούμενης κατάστασης με άλλο πρόσωπο, τουλάχιστον έτσι ερμηνευόταν η χθεσινή πρόταση για τον κύριο Πετσάλνικο. Αυτό όμως είναι δύο διαφορετικές απόψεις, οι οποίες συγκρούονται, δεν έχουν βρει έναν κοινό τόπο κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτή τη στιγμή. Διότι η χώρα όντως χρειάζεται μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης για να πάει η χώρα παρακάτω. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το συναντήσουμε και μετά τις εκλογές κατά τη γνώμη μου. Διότι αυτό είναι σε τελευταία ανάλυση το βασικό πρόβλημα. Δεν είναι όλο το παραπολιτικό πλαίσιο το οποίο ζούμε με πολύ ενδιαφέρον τηλεοπτικό αυτόν τον καιρό. Το ενδιαφέρον είναι ένα και μοναδικό. Εάν οι δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν στην παραμονή της χώρας στο ευρώ μπορούν να βρουν ένα κοινό τόπο στο πλήρες φάσμα τους,